Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Γιώργου Καλαϊτζάκη στο Παναθηναϊκό. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά, τα θρητικά που είναι πάντα από το φύλαθλο προς το φύλαθλο χωρίς οπαδικά γυαλιά και δεν είμαστε και δημοσιογράφοι είτε σας αρέσει η μουσική που είναι κεντρική εδώ στην Ελλάδα τα παρεξηγείτε αλλά δεν πειράζει τι να κάνουμε, είμαστε λίγο πίσω εδώ. Είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν ενδιαφέρον, μυστήριο κλπ. Είτε και αστρονομία που εμένα προσωπικά με Ιντριγκάρη και ασχολούμαι αρκετά, μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν σε συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης λοιπόν είναι μια επιλογή του Παναϊκού, του Αργύρι Πεδουλάκη, κυρίω, αλλά φυσικά και του Ράντονιτ, σου λέει: Υπάρχει μια Αλεξανδρία όσον αφορά του Έλληνε παίχτε, όχι μόνο από πλευρά Παναϊκού, αλλά γενικά θα έλεγα ότι λείπει η ποιότητα τα τελευταία χρόνια, αυτή την εποχή δηλαδή. Δεν είναι όπω παλιά, που έχουν περάσει παιχτάρε και παιχτάρε τώρα, έτσι, φουρνιέ και φουρνιέ τρομερών καλαθοσφαιριστών Ελλήνων, που εγώ προσωπικά ανέκαθεν τους είχα σε περίοπτη θέση, έτσι με βάση το μέγεθος της Ελλάδος, έτσι, στο χάρτη και λοιπά, σαν χώρα. Εντάξει, είναι εκπληκτικό το να βγάζει τέτοιο ταλέντο στο basketball. Να τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Στο ποδόσφαιρο αντιθέτω, παρόλο που είχε πάρει και το Euro 2004, δεν τους έχω σε εκτίμηση για τεχνικά χαρακτηριστικά και τέτοια. Βλέπεις, βγαίνουν καλοί αμυντικοί, άντε να σου πετύχουν ξέρω εγώ, σε καμιά ομάδα μεγάλη τέτοιοι, αμυντικογενείς παίχτες γενικά. Πότε δεν θα σου βγει ένας μπαλαδόρος, ξέρω εγώ, ένας ωραίος παίχτης από εδώ πέρα. Δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Να πούμε όμως για το Γκαλαϊτζάκι, έτσι, ότι... Κοίτα, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει όταν εμπλέκονται τώρα οικογένειες σε ομάδες. Αν και στους Orlando Magic υπάρχουν τα αδέρφια που παίζουν και μάλιστα είναι και αυτά, δίδυμα από ό,τι θυμάμαι. Ο Φραν και ο Μόριτ Βάγνερ. Βάγνερ, κανονικά εντάξει. Στην Αμερική του λέμε Βάγνερ. Τι να κάνουμε, το W είναι έτσι προφέρεται, αλλά το σωστό είναι Βάγνερ. Τέλο πάντων είναι και ταλαντούχοι αυτοί, ιδιαίτερα. Αλλά γενικά τώρα σε ομάδε, να όπω και στου New York Knicks, φέρανε τον πατέρα, λέει του Jalen Brunson, φέρανε και τον Brunson Καπάκι. Ε, φέρτε και τη μάνα του, φέρτε και το μπατζανάκι του. Τι πράγματα είναι αυτά. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Γενικά, να εμπλέκονται οι οικογένειε όπω και στην πολιτική. Βγαίνει ο πατέρα ηγέτη, βγαίνει μετά ο γιο. Δεν μ' αρέσουν. Όχι ότι πήρε μεταγραφή με βίσμα ο Γιώργο, ο Καλαϊτζάκη. σα είσαι από ο Γιώργο Καλαϊτζάκη. Είναι, θα έλεγα, καλύτερο από τον αδερφό του. Γιατί ο αδερφό του εδώ στην Ευρώπη πιο πολύ φάνηκε. Στη Λιθουανία κιόλα. Σε μια Λιετ από ό,τι θυμάμαι. Ενώ τούτο εδώ το παιδί, α πούμε, είχε φανεί και καλά ότι θα βγει ο νέος Διαμαντίδης. Έτσι τον προωθούσαν και τον είχαν προορίσει. Αλλά έλα όμως που αυτό που φανήκε είναι ότι τελικά για μένα δεν κάνει για point guard. Θέλανε ένα μακρύ point guard με μακριά χέρια όπως ο Διαμαντίδης. Ε, δεν είναι το ίδιο. Άλλο Διαμαντίδης, άλλο αυτός. Ο Διαμαντίδης ήταν ένας, εντάξει. Όπως και ο Σπανούλης ήταν ένας, όπως και ο Νικ. Ο Γκιάλε ήταν ένα που ξεκίνησε όλη αυτή τη φάση εδώ στην Ελλάδα. Επιτυχίε εκεί το 87, ο Καμπούρη στη Βολή. Πάντα θυμούνται αυτά. Δεν τα έχουν ζήσει, γι' αυτό δεν τα θυμούνται, δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτέ είναι εποχές οι ωραίε. Και ο Στίβια Τζόγλου που είχε έρθει και ο πιο πριν. Πεχταράδε τώρα, εντάξει. Γιαννάκη ο Παναγιώτη. Πολλοί, εντάξει. Αυτοί είναι που ξεκινήσαν τη φάση εδώ πέρα, είχαν κερδίσει τη Σοβιετική Ένωση από ό,τι θυμάμαι και καλά τις κάνανε. Λοιπόν, στον τελικό, το 87 πρέπει να ήταν, ναι. Αλλά τώρα περιμένεις πάλι από παίχτες γεννημένους στην Αμερική πάλι, ή μεγαλωμένους στην Αμερική και είναι δύσκολα. Ή να έχουν πάρει κανένα διαβατήριο, ξέρω εγώ τι, για να βγάλεις ξέρω εγώ παίχτες. Πρέπει κάτι να γίνει όσον αφορά αυτό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η λιψανδρία να το προσέξουν αυτοί που ασχολούνται με το μπάσκετμπο και με την έβρεση ταλέντων. Δεν ξέρω, να δίνουν πιο πολλέ ευκαιρίε. Εδώ κοιτά να κάνουν 7 του ξένου, λέει. Επειδή συμφέρει τον Παναϊκό ή και τον Ολυμπιακό. Όχι, να μην το κάνουν. Α το εκεί που είναι. Έξι και πολύ είναι έξι. Έτσι που λε τώρα λοιπόν για τον Καλαϊτζάκη, για μένα δεν κάνει για άσο. Οπότε προ, προφανώς προφανώ και δεν τον, προ, δεν τον ε, έχει στο μυαλό του ο Ράντονιτς για άσο. Οπότε μιλάμε τώρα για διαρωτριάρη φάση, μάλλον. Shooting guard ή small forward. Αν και στο basketball πλέον, οι θέσει έχουν εντάξει, εξαλειφθεί. Δηλαδή δεν έχει έννοια πλέον. Είναι κυρίως all around όλοι. Εντάξει, έτσι έχει, είναι η εποχή τώρα, έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή πλέον. Εντάξει, οφείλουμε όλοι να έτσι, συνηθίζουμε σε αυτές τις αλλαγές. Εδώ δεν ξέρεις ο άλλος τι φίλο έχει. Αν είναι θηλυκό, αρσενικό, γυναίκα, άντρα. Εντάξει, δικαιωμάτου, εγώ δεν είμαι κατά. Καλά κάνει. Αρκεί να μην είναι ενοχλημένα. Αλλά εννοώ σαν παράδειγμα ότι έτσι όπως έχουν ξεφύγει όλα τα πράγματα, και είναι αχταρμά όλα. Ότι εντάξει. Μίγμα. <laughs> έτσι και στο μπάσκετμπολ με τι θέσει. Σου κάνω την παρομοίωση αυτή. Έτσι το παράδειγμα. Έτσι και στο μπάσκετμπολ μπορεί ο Άσο να μαρκάρει το τρία. Το το 5 να μαρκάρει το 3, ξέρω εγώ, το 3 να μαρκάρει το 2 και ούτω καθεξή. Γίνονται αλλαγέ, εντάξει, στα μαρκαρίσματα. Έτσι και συνήθω δεν έχουμε πλέον και mismatches. Γιατί εντάξει, όλοι οι παίχτε είναι πολύ έτσι, παρόμοιοι και σε μέγεθο και σε κυβικά. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτό. Προτιμούσα το old school φάση που ξέρω εγώ, υπήρχε το τριάρι το κλασικό. Έτσι και για παράδειγμα, για μένα ο Παθηναϊκό τώρα δεν έχει κλασικό τριάρι. Ούτε ένα. Κλασικό, καθαρό αίμο. Ο Ολυμπιακό έχει ένα, τον Παπα-Νικολάου. Τι να το κάνω εγώ. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου είναι τρομερό αμυντικό. Παλιά καραβάνα, έμπειρο. Αλλά τι να το κάνω εγώ να έχω ένα τριάρι ή κανένα, ο Παναγιώ π.χ. Αυτό με στεναχωρεί. Τέλο πάντων, γιατί εγώ πάντα ήμουν τη άποψη τώρα τελευταία ότι θέλει small forward ο Παναγιώ, τριάρι καθαρό. Δεν ξέρω, μπορεί να αποκτήσει. Δεν το γνωρίζω. Κοίταγε και προ τα NBA. Τελικά δεν έγινε κάτι με τον Pascal κοίταζε και κάτι άλλο. Εγώ βέβαια δεν συζητάω για παίχτε που φημολογείται να έρθουν, δεν μου αρέσει. Όποιο υπογράφει, τότε είναι που μιλάω. Όπω και τώρα το μεσημέρι υπέγραψε ο Καλαϊτζάκη, το μεσημέρι μιλάω και κάνω το σχόλιο μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογώ, ο Καλατζάκη νομίζω ότι ο κάθε υγιό σκεπτόμενα έτσι. Ο παδό, φίλαθλο τέλο πάντων, θα ήθελε. Καλά, ο Παδός δεν υπάρχει, υγιό σκεπτόμενα ο φύλαθρο τέλο πάντων θα ήθελε να, να, πετύχει να βγει αυτό το παιδί για καλό του ελληνικού basketball Εντάξει. Λοιπόν, είναι 23 ετών, γεννημένο 2 Ιανουαρίου του 99, μαζί με τον αδερφό του φυσικά, είπαμε είναι δίδυμα και μοιάζουν πάρα πολύ. Έτσι. Εγώ τους μπερδεύω, α πούμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα του παρατηρείς καλύτερα όμω, του ξεχωρίζει, αλλά θέλει χρόνο. <laughs> Γενικά όλα τα δίδυμα έτσι είναι, σε όλε τι περιπτώσει. Λοιπόν, τον έχουν καθιερώσει, όπω είπαμε, στη θέση του Άσου, αλλά και στο Διάρη. Πιο πολύ Διάρη θα έλεγα ότι είναι. Έτσι. Έχει ύψο 2-1, παρακαλώ, και είναι 87 κιλά. Και ήταν στο δεύτερο round, στο δεύτερο γύρο του draft του 21, στο NBA draft. Ήταν 60 pick. Εντάξει, πολύ χαμηλά. Τελευταίο pick βασικά. Έτσι. Τον είχαν επιλέξει οι Indiana Pacers, δεν έπαιξε ποτέ εκεί, τον ανταλλάξαν κατευθείαν, τον στείλανε, την καριέρα του την ξεκίνησε από το 2016, στον Παναϊκό φυσικά. Είναι και Παναϊκό και τα δύο αδέρφια είναι έτσι άρρωστοι με την ομάδα αυτή, την αγαπάνε, δικαίωμά του. Από εκεί πέρα, έναι, η αγάπη είναι κάτι ωραίο. Το μίσο δεν είναι καλό, θεωρώ. Έτσι, και εγώ αγαπάω μια ομάδα. Δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα μιλήσω για την άλλη. Και δεν θα μιλήσω καθαρά και ξάστερα. Λοιπόν, μετά το 19 πήγε στη Νεβέζης, έτσι, μια ομάδα πολύ μικρή, να πούμε, της πλάκας, έτσι, στη Λιθουανία και πάλι, όπως καλή ώρα και ο αδερφός του πήγε στη Λιθουανική, αλλά καλύτερη, τη Λιέτ και από εκεί πήρε το δρόμο για το NBA και τους Milwaukee Bucks. Όπου εκεί, εντάξει, ο άνθρωπο δεν έπαιξε, η αλήθεια είναι, τον στείλανε στους Wisconsin Herd, η οποία είναι, η οποία είναι μάλλον η θηγατρική τους, στη G-League, μετά στις uh, Oklahoma City Thunder, όπου και αυτοί τον στείλανε στην θεατρική uh, του, στην αντίστοιχη, την Oklahoma City Blue, όπου γενικά εκεί έπαιξε γύρω στα 30 παιχνίδια. Εντάξει, στη G League. Τι να πει. Και τώρα καταλήγει στον Παναγικό, μήπω και φτιάξει την καριέρα του, μήπω και ανέβει και κάνει το step up, το επόμενο βήμα, το breakthrough, έτσι ώστε να πετύχει αυτό το παιδί. Έτσι, τώρα πώς στατιστικά τι να πούμε, από ό,τι θυμάμαι τώρα. Είχε βάλει, νομίζω, στη G League κάπου 17,5 πόντους, κατά μέσο όρο. Δηλαδή, καθόλου άσχημα, αλλά εκεί είπαμε, δεν παίζουν άμυνα, είναι της πλακούλας αυτή η Λίγκα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ότι από μινάρια υπάρχουν από το NBA, πάνε εκεί πέρα και δεν ασχολούνται κιόλας και πολύ. Το καλό όμως με τον Καλαϊτζάκη είναι ότι έχει δουλέψει στους Milwaukee Bucks μαζί με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Τι καλύτερη επιλογή από αυτό και επιρροή, έτσι. Δηλαδή να δουλεύεις με έναν τύπο που είναι η επιτομή και η προσωποποίηση της σκληρής δουλειά, έτσι. Του ξεκινώ από το μηδέν και φτάνω ψηλά, γίνομαι διάσημος παντού, έτσι. Έτσι, από τα σεπόλια να πούμε στο Λευκό οίκο, στο White House με τον ε, πρόεδρο, τον President Joe Biden. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, και πρωταθλητής και 50 πόντους σου ρίξε παρόλο που δεν έχει τεχνικά χαρίσματα, ξέρω εγώ, δυσκολεύεται στη βολή, δυσκολεύεται στο τρίποντο, είναι τρομερό. Σωματικά είναι πρικισμένο απίστευτα αυτό ο άνθρωπο. Και έχει δουλέψει το σώμα του πολύ ωραία. Το θυμάμαι ένα ξερακιανό παιδί εδώ στο φιλαθλητικό και πήγε εκεί τον φτιάξαν οι Αμερικάνοι τώρα. Τι να λέμε. Εδώ, εδώ θα είχε πάει χαμένο να τα λέμε όλα. Αλλά αυτά δεν τα λένε οι δημοσιογράφοι. Του πονάει αλήθεια μάλλον. Ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία εδώ στην Ελλάδα όπω στην Αμερική. Τι ασύγκρινο τώρα τον ελέφαντα με το, με το μυρμίγκι. Σε παρακαλώ. Μόνο την αλήθεια λέω εδώ, αντικειμενικά. Όπω και στο παρελθόν, στα αρχαία χρόνια, η, η, Ελλάδα είχε ιστορία ξέρω, με τον πολιτισμό τη και τη δημοκρατία τη. Έτσι και τώρα δεν έχει και έχει άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Τα καλά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ όλε και όλου για την ακρόαση. Ό,τι άλλο προκύπτει από μεταγραφέ, εδώ είμαστε. Όχι μόνο για τον Παναγικό. Γενικά, κάτι ψήνεται στο ποδόσφαιρο. Για την ομάδα του Ολυμπιακού και θα τα πούμε. Χαιρετώ να είστε καλά.